την γλώτταν χρυσορήμονη, πάντες οι των λόγων αυτών εράστε, συνελθόντες οι μνηστημίζομεν αυτή η χαρτή τριάδη, υπέρ ημών αη πρεσβεύουσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι κοντά σας με την καθιερωμένη πλέον εκπομπή «Ιστορικές Ιχνηλασίες» και έχοντας ως συνομιλητή μας τον θεολόγο, ιστορικό, εκκλησιαστικό και νομικό κύριο Ιωάννη Σιδηρά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στους τρεις μεγάλους ιεράρχες της Εκκλησίας μας και όντως οικουμενικούς διδασκάλους, που είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των τριών την 30η εκάστου έτους και παράλληλα τιμώνται από τον εκπαιδευτικό κόσμο ως οι κατεξοχήν προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων. Κύριε Σιδηρά, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας και αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ κυρία Πασχαλίδου για την πρόσκληση. Ναι, οι ιστορικές Ιχνηλασίες, καθιερωμένη πλέον εκπομπή, τιμά και αυτή με τη σειρά της την μεγάλη ημέρα της παιδείας και των γραμμάτων, τιμά την κοινή εορτή των τριών ιεραρχών, οι οποίοι ανεδείχθησαν όντως πατέρες, ιεράρχες, μέγιστοι θεολόγοι, φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, εμφιλόσοφα ιερά δοχεία γνώσεως και σοφίας, και ανεδείχθησαν προστάτες αυτής της ελληνοορθοδόξου παιδείας, του ευσεβούς γένους των Ρωμιών, και μέσα στην διαχρονία του γένους μας ανεδείχθησαν οδοδείκτες και πηξίδες για τον εκπαιδευτικό κόσμο, για την ιεραρχία της Εκκλησίας μας, για τον ιερό μας κλήρο, για όλους τους διδασκάλους, παιδαγωγοί για τους γονείς και ινδάλματα ιερά και υγιή για τους νέους, και βεβαίως υπήρξαν αυτοί οι οποίοι ταύτισαν την παρουσία τους, τη δράση τους και την πανεπιστήμονα συγγραφική προσφορά τους με ό,τι ωραιότερο έχει να επιδείξει ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός και η ελληνοορθόδοξη παιδεία του γένους μας. Αυτούς τιμούμε, και μάλιστα σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ισοπεδωτική διάθεση των πάντων, από έλλειψη αληθούς παιδαγωγίας, από έλλειψη προτύπων σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία κατά την οποία προβάλλονται στη σύγχρονη εποχή πρότυπα ανυγιή και βλαβερά, ενώ έχουμε θησαυρό πολύτιμο και μαργαριτάρι, τους τρεις ιεράρχες. Ας τους γνωρίσουμε, μόνο ωφελημένοι μπορούμε να είμαστε και σίγουρα περισσότερο πνευματικά καταρτισμένοι και συγκροτημένοι. Το χρειαζόμαστε όλοι. Πώς καθιερώθηκε να εορτάζονται οι τρεις ιεράρχες την 30η Ιανουαρίου, ενώ καθένας τιμάται σε ιδιαίτερη ημέρα εντός του Ιανουαρίου? Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία τιμά τους μεγάλους ιεράρχες μέσα στο μήνα Γενάρη, είναι ο κατεξοχήν μήνας των τριών ιεραρχών, τον μεν Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα και Ουρανοφάντορα της Εκκλησίας Πατέρα την 1η Ιανουαρίου. Όλοι γνωρίζουμε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, είναι η απαρχή του πολιτικού έτους, όπως λέμε, με το πολιτικό ημερολόγιο. Την 25η Ιανουαρίου τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Τριαδικό Θεολόγο όπως ονομάζεται, και βεβαίως την 27η Ιανουαρίου τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Να σημειώσω ότι η ιερά μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τιμάται και κατά μήνα Νοέμβριο. Όμως, κατά τον 10ο αιώνα, κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ελάμβαναν χώρα στην Κωνσταντινούπολη ζυμώσεις για την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Η πολιτεία
επί της εποχής του Κωνσταντίνου του Ενάτου του Μονομάχου και πιο σωστά κατά άλλους μελετητές επί της εποχής του Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού, αναδιοργάνωσε το εκπαιδευτικό σύστημα ιδρύοντας ανώτερες και ανώτατες σχολές και τοποθέτησε ως διδάσκοντες πρόσωπα της αρεσκίας της κρατούσης πολιτείας. Τότε αντέδρασε κάπως η Εκκλησία, διότι μην ξεχνάτε ότι ανώτερη και ανώτατη κληρική της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης και όχι μόνον, λειτουργούσαν ως εκπαιδευτικοί και προσέφεραν παιδεία και πολιτισμό στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτήρια της Κωνσταντινούπολης. Θεωρήθηκε από την Εκκλησία ένα είδος παραγωνισμός. Και γι' αυτό ακριβώς ο Αρχιεπίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους τον 10ο αιώνα όρισε να είναι προστάτες των γραμμάτων και οι τρεις αυτοί οι ιεράρχες και να τιμώνται την ίδια ημέρα. Η εμβληματική μορφή των τριών ιεραρχών ταυτίστηκε με την ελληνοορθόδοξη παιδεία και ανέδειξε την ανεξίτηλη σφραγίδα της Εκκλησίας στα εκπαιδευτικά πράγματα. Γιατί όμως προέβη σε αυτήν την ευφυή και έξυπνη πραγματικά κίνηση ο Αρχιεπίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, ώστε και οι τρεις μαζί να τιμώνται, ενώ ετοιμώντο σε ιδιαίτερη μέρα.